Σε αυτό το μάθημα θα μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που είναι η ύλη και η κίνηση. Και λέω πολύ ενδιαφέρον γιατί εδώ κανονικά μπορούμε να πούμε αρκετά πράγματα για έννοιες πάνω στη θεωρητική φυσική. Και επίσης το δεύτερο πράγμα που το κάνει ενδιαφέρον είναι ότι δεν θα αναφερθούμε καθόλου σε εξισώσεις. Και αυτό είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ στους μαθητές. Και μάλιστα έχουν και απόλυτο δίκιο, γιατί όπως έλεγε ο εκδότης του Stephen Hawking, κάθε φορά του έλεγε του Stephen Hawking που βάζεις μία εξίσωση στο βιβλίο σου, χάνουμε περίπου τους μισούς αναγνώστες. Άρα έτσι πολλές φορές οι θεωρητικές έννοιες είναι αυτές που μας αρέσουν πολύ περισσότερο, ενώ όταν πάμε στη διαδικασία των εξισώσεων και των μαθηματικών και των τύπων κτλ. Κτλ. Εκεί το ενδιαφέρον λίγο μειώνεται. Θα μιλήσουμε αναλυτικά για δύο έννοιες. Την έννοια του μικρόκοσμου και την έννοια του μακρόκοσμου. Όταν λέμε μικρόκοσμο, εννοούμε τα μικροσκοπικά σωματίδια, όπως είναι τα άτομα ή όπως είναι παραδείγματος χάρη τα μόρια ενός αερίου. Εδώ βλέπουμε και ένα animation που δείχνει το μοντέλο του ατόμου, στη μέση, στο κέντρο να βρίσκεται ο πυρήνας, ενώ σε τροχές γύρω από αυτόν να κινούνται τα ηλεκτρόνια. Ενώ όταν μιλάμε για μακρόκοσμο, αναφερόμαστε στα σώματα αισθητών διαστάσεων. Παραδείγματος χάρη, όταν είμαστε στην τάξη, το βιβλίο μας ή το θρανίο μας ή η καρέκλα που καθόμαστε. Δεν υπάρχει όμως ύλη που να παραμένει ακίνητη στο σύμπαν. Δηλαδή η κίνηση είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ύπαρξη της ύλης. Στο κομμάτι του μικρόκοσμου, το συζητήσαμε και προηγουμένως, αν δούμε το μοντέλο ενός ατόμου, θα δούμε χαρακτηριστικά την έννοια της κίνησης. Φυσικά η κίνηση δεν υπάρχει μόνο στις τροχές των ηλεκτρονίων. Υπάρχει και μέσα στο μικροσκοπικό πυρήνα. Και μάλιστα, όσο πιο μικρός είναι ο χώρος, όσο πιο πολύ περιορίζουμε την ύλη εμείς, τόσο μεγαλύτερες ταχύτητες αναπτύσσονται. Άρα αν μπορούσαμε να φανταστούμε τον πυρήνα, θα βλέπαμε μια τρελή κίνηση των σωματιδίων του. Ένα παιδί όμως θα πει, ωραία αυτά, αλλά εγώ αυτό που βλέπω, εγώ βλέπω το βιβλίο μου ακίνητο. Μπορεί να μου λες εσύ ότι στο μικρό κόσμο τα άτομα κινούνται, αλλά εγώ αυτό που παρατηρώ είναι ότι το βιβλίο μου είναι ακίνητο πάνω στο θρανίο μου. Σωστά το λέει, αλλά αν ρωτούσαμε έναν αστροναύτη, ο οποίος είναι στο διαστημικό σταθμό, θα μας έλεγε ότι, ξέρετε κάτι, η Γη γυρίζει. Και από τη στιγμή που γυρίζει η Γη, περιστρέφεστε και εσείς μαζί της. Και θα έχει απόλυτο δίκιο. Αν όμως πούμε ότι ούτε αυτήν την κίνηση εμείς την αντιλαμβανόμαστε, γιατί μαζί με τη Γη περιστρεφόμαστε κι εμείς, τότε αν κοιτάξουμε ψηλά στον ουρανό, τότε θα δούμε γαλαξίες και άστρα. Ακόμα και αυτοί βρίσκονται σε μία διαρκή κίνηση. Το σύμπαν ακόμα και σήμερα διαστέλλεται. Οι γαλαξίες οι οποίοι αποτελούνται από δισεκατομμύρια άστρα. Ένα από αυτά τα άστρα ενός γαλαξία είναι και ο ήλιος μας. Βρίσκονται σε μία διαρκή κίνηση. Άρα μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει ύλη που να παραμένει ακίνητη στο σύμπαν. Και μάλιστα το πιο ενδιαφέρον κομμάτι αυτού του θέματος που συζητάμε είναι πώς σχετίζεται ο μικρόκοσμος με το σύμπαν. Ουσιαστικά οι θεωρίες που έχουμε στη σημερινή έτσι φυσική συνδέουν άμεσα τη δημιουργία του σύμπαντος με το μικρόκοσμο. Η κίνηση όμως είναι έννοια σχετική,
δηλαδή η περιγραφή της, εξαρτάται από το σύστημα στο οποίο αναφερόμαστε ή αλλιώς όπως λέμε από τον παρατηρητή. Για να το καταλάβουμε αυτό, ας δούμε ένα παράδειγμα. Βρισκόμαστε στο σταθμό ενός τρένου και ένα παιδί κάθεται σε ένα παγκάκι, όπως λέμε, ακίνητο, σε ηρεμία. Τι βλέπει αυτό το παιδί? Αυτό το παιδί βλέπει το τρένο και τους επιβάτες να κινούνται. Αν ρωτήσουμε όμως τους επιβάτες, θα μας πει ο άντρας ότι η γυναίκα απέναντί του, παραδείγματος χάρη, είναι ακίνητη. Και θα έχει δίκιο και αυτός. Αν ρωτούσαμε τι βλέπει, θα μας έλεγε ότι αυτός βλέπει να απομακρύνεται το παιδί ή αλλιώς ο σταθμός του τρένου. Ποιος από αυτούς έχει δίκιο? Όλοι έχουν δίκιο, γιατί όπως είπαμε, η κίνηση είναι έννοια σχετική. Δηλαδή, το αν κάτι κινείται ή όχι εξαρτάται από ποιο πράγμα εμείς θα θεωρήσουμε ακίνητο ή, πιο σωστά, ως σύστημα αναφοράς, ως παρατηρητή. Ας δούμε ένα ακόμη παράδειγμα που δείχνει τη δοκιμή ενός αυτοκινήτου σε μία πίστα. Ο Φερνάντο Αλόνσο, που είναι ένας διάσημος οδηγός Φόρμουλα 1, θα δοκιμάσει μία Φεράρι και μάλιστα αυτό που θα δούμε εμείς είναι εικόνες μέσα από την καμπίνα του οδηγού που δείχνει τους δύο ανθρώπους ακίνητους, ουσιαστικά καθισμένους στους καρέκλες τους από τη δική τους πλευρά. Απ' την άλλη πλευρά θα βλέπουμε εμείς το αυτοκίνητο να κινείται και τέλος θα βλέπουμε και τι βλέπουν μέσα από την καμπίνα του οδηγού οι δύο αυτοί άνθρωποι. Μάλιστα, αυτό που βλέπουν αυτοί μέσα από την καμπίνα του οδηγού είναι τα αντικείμενα να έρχονται προς αυτούς. Τέλος, θα ορίσουμε την έννοια της τροχιάς. Τροχιά ενός σώματος που κινείται είναι το σύνολο των διαδοχικών θέσεων από τις οποίες διέρχεται το σώμα. Έστω ότι έχουμε ένα αυτοκίνητο που πρέπει να μετακινηθεί από το σημείο Α στο σημείο Β. Παρατηρούμε ότι το αυτοκίνητο αλλάζει τη θέση του όπως βλέπετε στο σχήμα, μέχρι να καταλήξει στο σημείο Β. Άρα, οι διαδοχικές θέσεις από τις οποίες διέρχεται το σώμα ονομάζεται τροχιά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή το αυτοκίνητο κινείται σε ευθεία γραμμή, τότε λέμε ότι έχουμε ευθύγραμμη τροχιά ή αλλιώς ευθύγραμμη κίνηση. Όμως, στη φύση συνήθως οι κινήσεις δεν είναι ευθύγραμμες. Παραδείγματος χάρη, αν μπει ένα έντομο μέσα στην τάξη, το μόνο που δεν θα κάνει θα είναι ευθύγραμμη κίνηση. Η κίνηση που δεν είναι ευθύγραμμη ονομάζεται καμπυλόγραμμη.